Νίκο, λοιπόν, λέγαμε ότι είναι προγραμματισμό τη ελληνική αστυνομία στα τέλη Ιανουαρίου να παρουσιάσουν μια συνολική δικογραφία τουλάχιστον 30, 40, ίσω και περισσότερα από 50 άτομα εμπλεκόμενος στα επεισόδια του Ρέντι, δηλαδή και τον καθοδηγητή και άλλου συνεργού του και τα πρόσωπα που έριξαν και άλλε φωτοβολίδε και τα πρόσωπα που έριξαν βόβε μολότοφ ή οτιδήποτε άλλο κατά των αστυνομικών δυνάμεων. Γίνεται μια συνολική έρευνα καθημερινά, περνάνε από το κτίριο τη Γαδά α, χούλιγκαν οι οποίοι αναφέρονται στα επεισόδια. Σύμφωνα με πληροφορίες κάποιοι μιλούν, έχουν καταθέσει ανοιχτά για τους συμμετέχοντες. Γίνεται αντιπαραβολή από κάποια στοιχεία καμερών, από ευρήματα των εγκληματολογικών εργαστηρίων, από το ραντεβού, από τον τρόπο που προετοιμαζόταν αυτό το ραντεβού, αυτές οι, επιθέσει επιθέσεις μάλλον εναντίον των αστυνομικών, γιατί φαίνεται να είχαν ένα-δύο μέρες που προετοιμάζονταν αυτές οι επιθέσεις. Όλα αυτά λοιπόν θα τα δούμε ενιαία, δεν θα υπάρξουν δηλαδή ενδιάμεσες συλλήψεις όπως είχαν συμβεί α, προ 10-15 περίπου ημερών. Θα τα δούμε ενιαία, σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, συνολική δικογραφία για δεκάδες άτομα στα τέλη Ιανουαρίου. Άρα ε, μας φυσικά. λες ότι γιατί επειδή δεν βλέπουμε τις συλλήψεις, γιατί εμείς δεν μπορούμε να ξέρουμε τι έρευνα κάνει η αστυνομία, βλέπουμε τα αποτελέσματα. Ε, είχε αρχίσει να εδρεώνεται μια αίσθηση ότι τάξ, πάει, πάει το πράγμα... Στο Βρόντο, ρε παιδί μου, εντάξει, πιάσαμε έναν, αυτό την έριξε και κλείνουμε εκεί. Μας λες λοιπόν ότι δεν είναι έτσι και ότι περιμένουμε περίπου σε ένα μήνα από τώρα να δούμε μια συνολική δικογραφία για 30 με 40 άτομα βεβαίω και περισσότερο ίσω. Θυμίζει λίγο την υπόθεση των Κροατών. Θυμίζω βέβαια ότι οι Κροάτε, οι οποίοι παρεπιπτόντω αφέθηκαν ελεύθεροι, αφέθηκαν να επιστρέψουν στη χώρα του, ε, είχαν συλληφθεί εκείνη την ώρα όλοι μαζί. Τώρα μιλάμε για άλλου είδου δικογραφία. Θα είναι όμω πάλι, επαναλαμβάνω, μια μαζική δικογραφία. Τα άτομα μπορεί να είναι νίκο και περισσότερα από 50. Έχουν, υπάρχουν αναλυτικέ καταθέσει. Η αστυνομία γνωρίζει βέβαια πρόσωπα, καταστάσει, προεργασίε, οτιδήποτε άλλο και θα τα δούμε αυτά σε μερικέ εβδομάδε. Συνολικά δεν αλλάζει Κάτι στον πραγματισμό όπως φαίνεται, ο θάνατος δυστυχώς του αστυνομικού. Βασίλη μου σε ευχαριστώ πολύ. Η υπόθεση λοιπόν είναι ζεστή, είναι εδώ.